Νομίζω, κύριε Λάμπρε Σκόντζε, ότι θα μπορούσε να μην σπεύσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Πού είναι? Ναι, να μην σπεύσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο να εις την αυτοκεφαλία της Ουκρανικής Εκκλησίας, της εν Ουκρανία καλύτερα Εκκλησίας, η οποία κατά το ημερολόγιο της Εκκλησίας της Ελλάδος ανοίκτετο. Ρωσία, θα δείτε ότι ανήκει, αυτό που είπε ο κύριος Κόντζος, ανήκει στην Εκκλησία της Ρωσίας. Το ομολογούμε και εμείς οι Έλληνες. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να κινηθεί τώρα, διότι βρισκόμαστε σε μία ταραγμένη εποχή. Ξαναγυρίσαμε στον πόλεμο, στον ψυχρό ή και θερμό πόλεμο σε λίγο, Ανατολής-Δύσεως. Οι δύο παγκόσμιες δυνάμεις βρίσκονται σε αυτή τη σύγκρουση. Σε μία τέτοια κατάσταση έπεσε θύμα, από ό,τι πιστεύω, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, σπέβδοντας να εκπληρώσει την επιθυμία του ενός μέρους της μιας μεγάλης δυνάμεως και να έρθει σε σύγκρουση με την άλλη μεγάλη δύναμη. Όπως ελέγχθηκε στο θέμα της ψευτοσυνόδου στην Κρήτη, η Ορθόδοξος Εκκλησία σήμερα είναι σε τρομερό σχίσμα. Όταν λέμε τέσσερις εκκλησίες, Αντιόχεια, Ρωσία κλπ. Κλπ. Δεν εδέχθησαν τις Κρήτη. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός των Ορθοδόξων. Ας το πάμε και πληθυσμιακά, ας το πάμε αριθμητικά. Δεν έπρεπε λοιπόν, κατά την ταπεινή μου εκτίμηση, βέβαια δεν διευθύνω εγώ τα πράγματα, αυτή τη στιγμή της μεγάλης συγκρούσεως, που τα πράγματα αλλάζουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Έγινε νέα εκλογή Προέδρου, ο οποίος ακολουθεί μια πολιτική η οποία είναι αντίθετη με την πολιτική του προκατόχου του. Και βρισκόμαστε σε ένα, επιτρέψτε τον όρο, αλαλούμ εις την Ουκρανία. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Δεν έπρεπε λοιπόν αυτή τη στιγμή να προχωρήσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και με συγκίνησε ο κύριος Λάμπρος, διότι μου δόθηκε ευκαιρία, ξέρετε, εγώ είμαι Κερκυραίος, δεν επιτίθεμαι κατά πρόσωπο. Αλλά λέγω ορισμένα πράγματα και όποιος θέλει τα ακούει ή τα πετάει. Δημοσίευσα εις τον Ορθόδοξο Τύπο και σε άλλο έντυπο ένα κείμενο για την σύνοδο του 1850 που ανέφερε, όπου εδόθη το κανονικό αυτοκέφαλο βάσει των ιερών κανόνων στην Εκκλησία της Ελλάδος, μετά το εξάμβλωμα, το πραξικοπηματικό αυτοκέφαλο του Κοραή, του Φαρμακίδη και των Φράγκων, Βαβαρών κλπ. Το 1833. Αν διαβάσετε την ανάλυση αυτή, θα δείτε πόσο παραδοσιακά ενήργησε τότε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Άρα σήμερα έχουμε ξεχάσει την πολιτική την οποία καλείται να εφαρμόσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο όπως την εφήρμοσε το 1850. Μία χαρακτηριστική λεπτομέρεια. Διαβάζω σε κείμενα του Οικουμενικού Πατριαρχείου μέχρι σήμερα να προσφωνείται η νέα εκκλησία της Ουκρανίας, θυγάτηρ εκκλησία. Εδώ είναι πλήρης άρνηση του εαυτού του, του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το 1850 ο δογματικότατα, θεολογικότατα λέγει ότι η Εκκλησία της Ελλάδος, η ενελάδη Εκκλησία, από την στιγμή που παίρνει το αυτοκέφαλο πάβει να είναι θυγάτηρ, αλλά είναι αδελφή Εκκλησία. Είναι ισότιμος και ισόκυρος με όλες τις άλλες ορθόδοξες εκκλησίες και με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αν πήρε κανονικό αυτοκέφαλο η Ουκρανία, είναι ισότιμος και ισόκυρος με κάθε άλλη αυτοκέφαλη ορθόδοξη εκκλησία.